Άλλη μία εστιατική νύχτα για τους κατοίκους στο Νότιο Εύρο, καθώς η στάθμη του ποταμού εξακολουθεί να βρίσκεται τουλάχιστον ένα μέτρο πάνω από το όριο συναγερμού. Κάτοικοι και αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για να εκενωθεί ο πόρος σε περίπτωση που χρειαστεί, ενώ εξετάστηκε πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο, Γιώργο, ελεγχόμενης έκρηξης από το στρατό σε ανάχωμα, ώστε να βρουν διέξοδο τα νερά μακριά από την κατοικημένη περιοχή. Κάτι τέτοιο τελικά δεν κρίθηκε απαραίτητο μέχρι στιγμής τουλάχιστον, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου. Η κατάσταση όμως εξακολουθεί να είναι κρίσιμη. Δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις σε Λαγινά και Σουφλή έχουν εγκαταληφθεί από τους ιδιοκτήτες τους, που με λιγοστά υπάρχοντα πέρασαν τη νύχτα σε συγγενικά σπίτια και ξενοδοχεία. Τις πληγήσεις περιοχές τώρα επισκέφθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, ώστε να γίνει μια αποτίμηση να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Ξεκαθάρισε μάλιστα πως η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να αποκατασταθούν οι ζημιές και να αποζημιωθούν οι πληγέντες. Σήμερα πάντως τα νερά του ποταμού παρουσιάζουν μικρή υποχώρηση. Αυτό όμως δεν ευησυχάζει τους αρμοδίους, καθώς νέο κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται πρώτων πυλών. Ήδη από χτες βράδυ, σφοδρή χιονόπτωση έπληξε τα ονειρά των Τρικάλων, με 35 χιονιστικά να βρίσκονται στους δρόμους ώστε να κρατήσουν το επαρχιακό κυρίως δίκτυο ανοιχτό. Από εκεί και πέρα, από αύριο το σκηνικό γίνεται και πάλι άκρος χειμωνιάτικο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους έντονες στα κεντρικά, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά και τα νότια. Η θερμοκρασία θα καταγράψει κάθε τη πτώση και από Δευτέρα προβλέπονται σφοδρές χιονοπτώσεις ακόμη και σε ημιουρινές περιοχές της Αττικής αλλά και της Θεσσαλονίκης.